Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε όλοι καλά? Λοιπόν, μόλις βγήκα, πάω, που πάω, πάω στο φούρνο. Έχω μείνει από ψωμιά, δεν έχω τίποτα, ούτε παξιμάδι, ούτε ψωμί, ούτε φρυγανιά, τίποτα, τίποτα. Πάω να πάρω ψωμάκι, να τσεμπήσω κάτι. Έφτιαξα στα παιδιά, είχα δύο τελευταία τορτίγια και τους έφτιαξα σαντιτσάκια. Ζεστά, οπότε αυτά. Πάω να πάρω ψωμάκι. Σήμερα για μεσημεριανό θα φτιάξω ψαράκι. Έχω βγάλει λαβράκι από τα κάψιση είχαμε. Οπότε θα πάμε ψαράκι. Αυτά. Πάω εγώ έτσι φτάνω. Και τα λέμε σε λιγάκι. Έχω φτιάξει για μένα να τσιμπήσω λίγο σαλαμάκι, ψωμάκι φρέσκο προζύμι και ντομάτα. Μ' αρέσει αυτός ο συνδυασμός. Είναι απίστευτο μέσα στα παιδικά μου χρόνια. Το μόνο που μου λείπει φέτα. Αλλά δεν έχω τώρα, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, και έχω μαρινάρει το ψαράκι. Έχω βγάλει δύο συσκευασίες, είχα ένα πέντε. Τα πέντε είναι λίγα. Τα όλα είναι πολλά. Δεν πειράζει, δεν θα πάνε χαμένα. Θα τα φάμε και αύριο. Οπότε θα τα ψήσω όλα. Πόσο είναι, 2, 4, 6, 8, 10 ψάρι. Είχα βάλει δύο σακούλες 5 και 5, λέω για δύο φορές. Αλλά σας λέω, 5 είναι λίγα για εμάς όλους. Είναι μικρά τα ψαράκια. Οπότε δεν πειράζει έτσι. Τώρα φτιάχνω και ένα παγωμένο καφεδάκι και θα κάτσω να τσιμπήσω. Το ψάρι θα το ψήσω όταν θα έρθει ο Ανδρέας, γιατί τα παιδιά σας είπα ότι τους έφτιαξα σαντουιτσάκια, φάγανε, οπότε μια χαρά, ήπιαν και από ένα ποτήρι κομπόστα. Τέλεια. Μαντέψτε τι κάνω εγώ. Πιάνω πιάτα, γιατί μετά θέλω, σκέφτηκα με το ψάρι να καθαρίσω πατάτες, καρότα, να τα βράσω. Έτσι θα το πω. Και θα φτιάξω μια σάλτσα όπως κάνω, κρεμμυδάκι και γανιτό και κρέμα γάλακτος άνεχο από πάνω. Μια χαρά, γιατί φάγαμε πατάτα στιγανιτές και χτες, οπότε δεν θέλω πατάτες στιγανιτές. Αυτές οι βραστές τις τρώνε όλοι, οπότε εντάξει, μια χαρά. Κάνω βραστές. Τώρα μόλις κλείνω αυτά τα ποτήρια εδώ ατελείωτα, μάζεψα σε όλα τα ντομάτια τα ποτήρια και τα πλένω. Έχετε κι εσείς αυτό το πράγμα, μαζεύετε ποτήρια. Πλένουνε και τα παραπάνω. Όπα, σε όλο το σπίτι. Και όταν πας να ανοίγεις ντουλάπα να πάει σε ένα ποτήρι, δεν έχει ποτήρια. Ναι καλέ. Ναι καλέ, και μάζεψα τα ποτήρια, τα έχω πλύνει. Και τώρα θα βγάλω, θα καθαρίσω πατατούλες, καροτάκι και θα φτιάξω. Οπα, σκέφτηκε τις πρώτες σακούλες. Σπάνε τόσο γρήγορα, δεν υπάρχει. Καλό είναι, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτά πάμε να καθαρίσουμε τις πατατούλες. Ένα μαχαίρι εδώ. Λοιπόν, και τι άλλο. Σκέφτηκα τώρα, έτσι όπως έπλαινα εδώ τα πιάτα, έχω πολύ καιρό να φτιάξω τσιμπουρέκι, θέλω να φτιάξω. Τα μεκιμά που είναι σαν πυροσκή, αλλά είναι πιο ωραία. Μ' αρέσουν περισσότερο εμένα, γιατί είναι τραγανή η ζύμη και γίνονται γρήγορα. Δεν θέλει τίποτα. Ούτε μαλλιά, ούτε η πυροσκή θέλει να φουσκώσει η ζύμη, ξέρετε, να είναι αφράτη. Αυτό γίνεται με καυτό νερό η ζύμη. Τσακ μπαμ την έκανες και μια χαρά. Αυτά. Λοιπόν, θα παρίζω εγώ πατατούλες και τα λέμε λίγο αργότερα. Εδώ έφερε ο Ανδρέας το κατάλογο. Ναι, κάτσε παιδί μου, στα 50 ήτανε. Ψιστιέρα έχει στο Lidl αυτή εδώ, είναι 2 σε να βλέπετε, έχει και γκρίλα, έχει και πλάκα. Κάτσε παιδί μου λίγο να δείξω. Κοιτάξτε εδώ που μπαίνει. Βρε Μάι. Εδώ είναι μαμά, εδώ, κάτσε εδώ, δίπλα, εδώ, θα σε χαϊδεύω, κάτσε δίπλα λίγο να δείξω. Εδώ θα έχει ξύλα κοπής. Α, βασικά από σήμερα έχει. Να, αυτά εδώ δεν είναι με σιρτάρι. Ορίστε. Επίσης αυτή εδώ η λαβίδα είναι ωραία. Έχει διάφορα εργαλεία κουζίνας. Και αυτά εδώ. Μάι! Σετ με τα παράκια. Εγώ το έχω. Βέβαια έχω χάσει κάποια καπάκια. Ωραίο είναι αυτό η άλενο. Όλα αυτά και φόρμα ψήμως για τάρτες και φόρμα ορφογόνια. Ωραία είναι αυτά. Πολύ ωραία. Επίσης έχει πιζάμες γυναικείες. Έχει και ένα γάτο. Στο Lidl, ποιος το θέλει, ποιος το θέλει, εμείς.
Κακομαθημένο, κοίτα, κοίτα. Είναι πανάκριβος όμως. Πες μου τώρα, ζήλια μεγάλη δεν είναι. Έκατσε πάνω εκεί που έδειχνα εγώ για να δείξω αυτόν. Τώρα δείχνει τις βλακίες εκεί από λίγο, εμένα δεν με δείχνεις. Καλά. Βρε Μάη, τι είσαι εσύ καλέ. Τι είσαι εσύ καλέ, πάνω εδώ, έπρεπε τόσο χώρο. Δεν μπορώ να σας δείξω τίποτα άλλο. Το γατί θα σας δείξω τώρα. Ναι, το γατάκι μου. Βρε εσύ κακομαθημένε. Τι να σε κάνω εγώ εσένα, ε. Τι να σε κάνω εγώ εσένα. Για αν κάποιος που μας βλέπει έχει γατάκια στο σπίτι και έχει μικρό μικρό γατάκι νεογέννητο και θέλει να το χαρίσει, γράψτε μου, επικοινωνήστε μαζί μας. Θέλουμε ένα μικρό μικρό γατάκι. Ε, Βασίλη. Αμέ. Αλλά μικρό θέλουμε, έτσι, από τα μικρούτσικα, μικρούτσικα. Να το μεγαλώσουμε εμείς. Έχει τρίχα τώρα, φεύγει. Δεν το τρίβω. Όχι, νεογέννητο με κλειστά μάτια. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Γιατί θα φυλάζει ακόμα το νεογέννητο. Ενώ μικρό. Μα, μη το κάνεις αυτό, βρε. Βρε. Κοίτα, κύριε. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this Έτοιμη η πατάτα, έτοιμο το ψαράκι, ψημένο στο γκριλ και βλήτα, εδώ έχω κάνει με σκορδάκι, ξυδάκι, οπότε μια χαρούλα. Καθόμαστε εμείς να πάμε, καλή όρεξη εμάς και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε. Ετοιμάστηκα λίγο, βγαίνουμε με πάνω τα αγόρια βόλτα, είχα κατέβει πότισα, έκανα κάποιες δουλίτσες, έχω ντέσει τα αγόρια μου και πάμε βολτίτσα, πάμε να περπατήσουμε. Έτσι βραντάκι όμορφα και ωραία. Βγήκαμε βραδινή βόλτα. Πάμε να περπατήσουμε. Ο Βασίλης με ποδήλατο. Εμείς με τα πόδια. Το καραμέλα. Μόλις βγήκα από το μπάνιο και λέω πάλι δεν σας χαιρέτησα. Χτες πήγα ξάπλωσα μετά το μπάνιο και τίποτα, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας χαιρετήσω και πάω να καθαρίσω το όλιο, να πληθώ, να βάλω την κρέμα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Καλό μήνα επίσης, ξέχασα να σας πω. Καλό τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, να περάσετε όμορφα, να κάνετε τα μπανάκια σας. Όποιος δεν έχει πάει διακοπές ακόμα, καλά να περάσετε στις διακοπές σας. Όποιος πήγε και γύρισε, καλό φθινόπωρο ακόμα δεν σας πω, είναι νωρίς. Απολαύστε ακόμα το καλοκαίρι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογάκι. Bye bye, γεια σας!